Πάμε να υποδεχθούμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί αφήνουμε την υπόθεση, τα όσα γίνονται στο δικό δικαστήριο, την υπόθεση Καλογρίτσα. Είχαμε μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Χθες συνελήφθη ο ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, με την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μέλος ενός μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ουσιαστικά παρουσιαζόταν ως άτομα με υψηλές γνωριμίες και διασυνδέσεις που μπορούσαν να διευκολύνουν Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός της χώρας για να παίρνουν με ευνοϊκούς όρους δάνεια από το Κατάρ, από τράπεζες από το Κατάρ. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο λοιπόν άτομο μαζί με άλλους δύο συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας. Αυτό το οποίο φαίνεται τουλάχιστον να έκαναν ήταν αφού έπειθαν όλους αυτούς τους επιχειρηματίες παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως εκπρόσωπους μιας ανύπαρκτης χρηματοοικονομικής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό. Ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να πάρουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Ακριβώς, με ένα ουσιαστικά ευνοϊκό όρο. Έπαιρναν χρήματα ούτως ώστε να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να καταθέσουν φακέλους με δικαιολογητικά και μιλάμε για ποσά τώρα τα οποία έφταναν μέχρι και τις 50.000 ευρώ ανάλογα και με το ύψος του δανείου που ζητούσαν οι επιχειρηματίες αλλά και με την ανάγκη να το λάβουν γρήγορα. Δεν έδιναν, δεν δρομολογούσαν όμως ποτέ τη συγκεκριμένη διαδικασία. Έπαιρναν τα χρήματα και εξαφανίζονταν. Έχουν εξαπατήσει τουλάχιστον 8 επιχειρηματίες. Η λία τους ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι σε εξέλιξη. Όμως ήταν ανάμεσα στα τρία άτομα ο Μάξιμος Σαράφης. Συλλήφθησαν και οι τρεις. Ακριβώς έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως είπαμε. Και αναμένουμε και νεότερη ενημέρωση και επίσημη ενημέρωση. Ακριβώς ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της Νοβάρτης, το συγκεκριμένο λοιπόν πρόσωπο. Ακριβώς. Μένει λοιπόν πλέον να δούμε και ποια ήταν η έκταση της παράνομης δράσης της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, γιατί όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα και ενδεχομένως και αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον αριθμό των θυμάτων, για τη λία τους να αλλάξει όσο τρέχουν και οι έρευνες που κάνουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Πρωτοψάλτη.